Και εδώ έχουμε κάτι εξίσου γλυκά υπέροχα, παιδιά. Και γευστικά. Πολύ γευστικά. Να γεμίσουν τον ουρανίσκο με καινούργιες γεύσεις. Τι κάνετε, είστε καλά. Καλώς τα παιδιά. Ο Αλέξανδρος Παπανδρέου χωρίς ιδιαίτερες συστάσεις. Εντάξει, τι να πούμε για σένα τώρα. Πραγματικά, τι να πούμε για σένα. Σε ξέρει όλος ο κόσμος. Σε αγαπάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι άπειρες οι νοικοκυρές που σε έχουν βάλει στην κουζίνα τους. Είτε τηλεοπτικά, είτε στην κυριολεξία. Και εξακολουθούν να το κάνουν. Και τώρα το κάνουμε και με πολύ ωραίο τρόπο. Πραγματικά μπαίνουμε στα σπίτια, θα πούμε γι' αυτό. Είμαστε εδώ μαζί με την Κατερίνα που. Κατερίνα είναι... Λιφρέγκη, που είναι εκπρόσωπο τη εταιρεία Άρλα. Καλώς όρισε. Τι τιμά. Πάρα πολύ που είμαι στα πανέμορφα Χανιά. Και εμείς χαιρόμαστε γιατί. Ξέρεις, τα Χανιά δεν είναι όμορφα λόγω τοπίων, κτηρίων κτλ. Υποτίθεται ότι φημιζόμαστε και για το καλό φαγητό. Και εσείς τώρα έρχεστε εδώ για να παντρέψετε και καινούργιες γεύσεις με τις παλιές, τις παραδοσιακές, τις δικές μας. Έχουμε γούστο, ξέρουμε φαγητό. Εγώ θα έβαζα πρώτα τους ανθρώπους και τη φιλοξενία. Και αυτό πάει μαζί με το φαγητό. Έτσι. Και μαζί με την Άρλα και το Βούτυρο Λούρπακ έχουμε ξεκινήσει ένα, θα έλεγα, συναρπαστικό φοβερό ταξίδι. Εδώ και αρκετούς μήνες. Πήγαμε στα Γιάννα, πήγαμε στη Λάρισα, τώρα είμαστε εδώ. Α, γυρνάτε όλη την Ελλάδα. Ναι. Αλλά ανυπομονούσαμε να έρθουμε στα Χανιά, γιατί ποιος είναι ο πιο κατάλληλος τόπος για να μαγειρέψουμε μαζί με χανιώτισες που μαγειρεύουμε με φροντίδα, με μεράκι για όλη τους την οικογένεια. Και να μοιραστούμε μυστικά μαζί τους, να ανταλλάξουμε τοπικές συνταγές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και να βάλουμε και μία νοστιμιά παραπάνω με μία κουταλιά λούρπα που βάζουμε στο φαγητό. Εκεί τώρα ήθελα να φτάσω. Οι χανιώτισες νοικοκυρές έρχονται λίγο σε αντιπαράθεση με τη φιλοσοφία του λούρπακ που είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας βούτυρο από γελαδινό γάλα, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει και μια μοναδική γεύση. Ξέρεις, εδώ έχουμε συνηθίσει και λίγο τα παραδοσιακά ότι εμείς δεν χρησιμοποιούμε βούτυρο. Εμείς έχουμε το ελαιόλαδο. Το δικό μας το ελαιόλαδο που πάμε και το μαζεύουμε κάθε χρόνο και ξέρουμε τι είναι και το βάζουμε παντού. Γλυκά, αλμύρα, παντού. Πώς μπορεί να ξεπεραστεί λοιπόν αυτό. Το ερώτημα είναι πολύ ωραίο γιατί πριν έρθουμε εδώ πέρα να πούμε ότι ήμασταν σε ένα σπίτι. Η ιδέα είναι ότι μαγειρεύουμε με την οικοκυρά του σπιτιού που καλεί και τις φίλες της για να δουν τη συνταγή και πάρα πολλές κυρίες λοιπόν στη συνταγή που φτιάξαμε. Ενώ βάλαμε ελαιόλαδο και στην αρχή βάζουμε και μία-δύο κουταλιές βούτυρο για να πάρει και τη γεύση, είπανε «Α, το κάνω κι εγώ αυτό». Α, το κάνουν. Άρα το κάνουν λοιπόν. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Α, ενώ λέω ότι είναι μόνο ελαιόλαδο, έχει κάτι λίγο βούτυρο. Βάζουν λοιπόν λίγο βούτυρο. Αυτό είναι το μυστικό της νοικοκυράς, επίσης... που θα σου δίνει τη συνταγή η νοικοκυρά, σου λέει μόνο το ελαιόλαδο, για να μην έχει να διαγεύσει. Και επίσης δύο νέες κοπέλες και που το έχουν δει, μία που δεν το έκανε, είπε, όταν δοκίμασε, λέει, «Wow, ξέρεις, τι βρέπουν αυτό, θέλω να το κάνω κι εγώ, να τη διαφορά». Γιατί το εντυπωσιακό είναι ότι πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι το βούτυρο χρησιμοποιείται κυρίως στη ζαχαροπλαστική. Και εκεί το έχουν στο μυαλό τους τοποθετημένο. Και όμως, αν το χρησιμοποιήσεις στη μαγειρική, εκεί είναι που θα αναδείξει όλα τα υλικά. Εκεί είναι που θα απογειώσει και τη γεύση. Βγάζει ωραία τη γεύση του φουντούκιου όταν λίγο μαγειρευτεί. Σου δίνει πολύ πιο ωραίες υφές σε σούπες, σε φαγητά. Αρώματα που αρώματα τα οποία, ναι, ακριβώς. Βοηθάει το βούτυρο, το λούρπακ, στο να δέσει μία σάλτσα. Ναι, βέβαια, γιατί είναι η πρωτεΐνη που έχει μέσα και είναι το πιο βασικό για να δεις τη σάλτσα. Μάλιστα. Αυτό ξεκινάει από την Κρήτη, θα πάει σε όλη την Ελλάδα. Ποιος είναι ο προγραμματισμός? Τα ταξίδια σας έχουν ήδη ξεκινήσει. Με τα Ιωάννινα, έχουμε συνεχίσει με τη Λάρισα και τα Χανιά είναι ο τρίτος μας σταθμός. Ξεκινήσαμε σήμερα και θα συνεχίσουμε. Θα είναι τριήμερο, έτσι. Ναι, ακριβώς. Παράλληλα αυτό, παράλληλα με τα σπίτια, έχουμε και, μπορεί και ο κόσμος να απολαύσει το λούρπακ άφοβα με 15% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα των Χανίων. Και θα έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις με τους δύο σεφ, με τον Αλέξανδρο Παπανδρέου και τον Στέλιο Παρλιάρο. Τον οποίο θα τον έχουμε αύριο εδώ, το Στέλιο. Ακριβώς, αύριο θα είναι μαζί μας εδώ. Και θα είμαστε σε διάφορα καταστήματα όπου οι σεφ θα μαγειρεύουν και θα μπορούν όλοι οι χανιώτες να δοκιμάζουν τα διάφορα εδέσματα. Α, εκεί επιτόπου. Επιτόπου, βέβαια. Τέλεια. Που σημαίνει ότι οπωσδήποτε σε ένα από τα καταστήματα Ίνκα θα σας συναντήσουμε, θα σας πετύχουμε, θα δοκιμάσουμε, θα κλέψουμε ιδέες. Το πρόγραμμα των καταστημάτων, απλά ήθελα να πω για να γνωρίζει ο κόσμος, ότι το έχουμε στο site της Άρλα, arlafoods.gr, οπότε μπορούν να μπουν και να το ελέγξουν. Ποια είναι η ιστορία του συγκεκριμένου προϊόντος?
Το συγκεκριμένο προϊόν έχει 100 χρόνια ιστορία, έχει μια πολύ μακροχρόνια ιστορία. Θεωρείται το καλύτερο βούτυρο στον κόσμο. Είναι από 100% αγνό αγελαδινό γάλα, είναι φυσικά συστατικά. Mm-hmm. Ουσιαστικά η βάση του είναι το γάλα, όπου το γάλα είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, πάρα πολύ θρεπτικό. Έχει, φανταστείτε, μέχρι και 22 συστατικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την καθημερινή μας διατροφή. Θρεπτικές ουσίες, ακριβώς. Είναι εξαιρετικό σε γεύση, έχει πλούσιο άρωμα και είναι και πάρα πολύ σημαντικό και στην ελληνική αγορά. Με ποια κριτήρια επιλέγετε τα σπίτια στα οποία θα πάτε για να μαγειρέψετε μαζί με τις νοικοκυρές? Υπήρξε δηλαδή, είχε ξεκινήσει κάποιος διαγωνισμός όπου δήλωναν συμμετοχές? Όχι, δεν είναι ένας διαγωνισμός, είναι μια προεργασία που γίνεται και από την εταιρεία, ώστε να βρούμε νοικοκυρές που αγαπάνε, θέλουν να δουν κάτι καινούριο, οι οποίες μετά καλούν τις φίλες τους και τους δίνουμε αντίστοιχα όλα τα προϊόντα τα οποία τα ψωνίζουμε για αυτές, ώστε να μαγειρέψουν την ίδια συνταγή και να ανταλλάξουν ιδέες, να φτιάξουν τη συνταγή, να δουν πώς μία κουταλιά βούτυρο λούρπακ μπορεί να απογειώσει τη γεύση. Ήταν πολλές αυτές οι νοικοκυρές που θέλησαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία? Στις γενικές γραμμές, όπου πάμε σε πόλεις, είναι αρκετές και από ό,τι καταλαβαίνεις εγώ και Νίκο, δεν είναι πολύ εύκολο γιατί πάμε τρεις μέρες. Άρα προσπαθούμε να προλάβουμε όσα μπορείτε. Και βέβαια αυτό δίνει χαρά. Δίνει χαρά και σε εμάς, αλλά και στις νοικοκυρές οι οποίες θέλουν να μαγειρέψουν μαζί μας. Οι νοικοκυρές οι οποίες μαθαίνουν πάρα πολλά από εσάς, αλλά εσύ, σαν Αλέξανδρος, έχεις μάθει μυστικά, έχεις πάρει πράγματα από την κάθε νοικοκυρά από αυτές που έχεις επισκεφθεί? Νομίζω ότι καταλαβαίνεις ότι θα απαντήσω, εννοείται ότι έχω πάρει. Ναι. Εγώ έχω ένα χώρο στην Αθήνα που κάνω σεμινάρια μαγειρικής. Εμένα η φιλοσοφία μου είναι ότι μαθαίνω και ότι έχω μάθει στο εξωτερικό που σπούδασα και από τα χρόνια της εμπειρίας μου στη μαγειρική να το δίνω. Και αντίστοιχα, πάντα κάτι έχεις να πάρεις. Και ειδικώς όταν ταξιδεύεις σε διαφορετικούς τόπους, θα μάθεις τοπικές συνταγές, θα μάθεις κάτι ξεχωριστό που κάνει κάθε νοικοκυρά. Και το να το ανταλλάσσεις, πιστεύω ότι είναι αυτό που χρειάζεται. Να το κρατάς κάτι για σένα δεν έχει κανένα νόημα. Και αυτό που θέλω λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας, μιας και έχουμε την τύχη να είμαστε εδώ. Εγώ είχα την τύχη να πάω δύο φορές στη Δανία, στα εργοστάσια της Άρλα και συγκεκριμένα στο Λούρπακ. Αυτή είναι η καταγωγή του Λούρπακ, έτσι. Ναι, βέβαια, είναι από τη Δανία. Σκανδιναβία, πιστεύω. Είναι απίστευτο, Νίκο, να δεις την παραγωγή από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, να δεις την αγελάδα στο χωράφι που κανονικά τρώει. Να πούμε, δεν ξέρω, είμαι σίγουρος δεν το ξέρεις, ότι η Άρλα είναι ένας συνεταιρισμός από 2.600. Ναι, γιατί ακούει και ο Έλληνας τώρα δανέζικο τυρί και σου λέει: Α, εντάξει, εμείς έχουμε το δικό μας. Αυτό το πάντα, το ότι εμείς έχουμε. Το πιστεύουμε σαφώς. Ότι αυτοί οι 2.600 κτηνοτρόφοι είναι αυτοί που διοικούν, που έχουν την εταιρεία και βγάζουν κάποιο πρόοδο και τη διοικεί. Δηλαδή είναι συνεταιρισμός. Κάτι που λογικά εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα δεν θα το κάναμε ποτέ. Και βλέπεις το γάλα, δηλαδή την αγελάδα που τρώει, μέχρι το βούτυρο το οποίο πάει σε μια αποθήκη που πάει σε διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι όλη η διαδικασία. Είναι η οργάνωση που λέμε για τις βόρειες χώρες, οι οποίες είναι σε υψηλό επίπεδο. Και φυσικά το βούτυρο Λούρπακ είναι το νούμερο ένα βούτυρο παγκοσμίως σε πωλήσεις και στην Ελλάδα επίσης. Προφανώς δεν υπάρχουν λαμόγια στους συνεταιρισμούς για να παίρνουν τα λεφτά. Δεν υπάρχει Έλληνας μέσα σε αυτό συνεταιρισμό. Γι' αυτό που είπες. Υπάρχουν ελεγκτές οι οποίοι ελέγχουν όλη την παραγωγή κατά τη διάρκεια του γάλακτος και τους παραγωγούς και αν κάποιος δεν τηρεί τις προϋποθέσεις, βγαίνει έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να κάνουν έκπτωση πουθενά. Έτσι. Παρόλο που είναι στους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, αυτός ο κτηνοτρόφος ουσιαστικά είναι ιδιοκτήτης. Και ιδιοκτήτης, βέβαια. Αλλά παρόλα αυτά, αν δεν είναι σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θέσει η Άρλα, φεύγει έξω από την εταιρεία. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Η Άρλα γενικότερα έχει δεσμευτεί να είναι η πιο φυσική εταιρεία. Mm-hmm. Δηλαδή και από τα προϊόντα της, αυτό που έχει προσπαθήσει να κάνει είναι να αποφερέσει όλα στις χρωστικές, τα συντηρητικά. Οπότε είναι 100% φυσικά συστατικά, βασισμένα όλα στο γάλα. Δεν θέλουμε να έχουμε καθόλου συντηρητικά. Το προσέχουμε πάρα πολύ αυτό. Συγχρονιζόμαστε εναρμονιζόμαστε με τις σύγχρονες τάσεις. Έχουμε στα προϊόντα μας και για ιδιαίτερες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα άνθρωποι που υποφέρουν από δυσανεξία στη λακτόζη. Έχουμε ειδική σειρά που είναι προϊόντα lacto-free. Mm-hmm.
Και επίσης αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διατηρούμε σε όλη την αλυσίδα, από την παραγωγή που πολύ σωστά είπε ο Αλέξανδρος, μέχρι το τέλος, να διατηρούμε τη φυσικότητα. Οπότε προστατεύουμε έτσι και το περιβάλλον και έχουμε καταφέρει το 50% της ενέργειας που χρησιμοποιούν τα εργοστάσια να είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση γενικά στη Βόρεια Ευρώπη, έτσι, προστασία του περιβάλλοντος. Καλά, εντάξει, προσέχουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Στη Βόρεια Ευρώπη δεν έχουν μεγάλη δυσανεξία σε λακτόζη. Στην Ελλάδα, ξέρεις πώς έχουμε εγώ. Σε ποσοστό όχι, αλλά νομίζω ότι και αυτό. 46%. Είναι 46%. Ναι. Και όσο κατεβαίνεις προς το νησιμερό, δηλαδή προς το πιο νότια. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ, αν δεν κάνω λάθος, το ποσοστό τα τελευταία χρόνια και έχει βγει και στην επιφάνεια ότι ξαφνικά. Δηλαδή το ανακαλύψαμε το πρόβλημα σαν πρόβλημα και σαν ασθένεια εντός εισαγωγικών. Αυτό ακριβώς τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν υπάρχει ενημέρωση. Όπως αντίστοιχα και στη γλουτένη, αλλά γενικώς υπάρχουν. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή υποφέρουν από δυσανεξία, αλλά δεν το έχουν διαγνώσει ακόμα. Δηλαδή τρώνε γαλακτοκομικά, έχουν φουσκώματα και δεν καταλαβαίνουν τι μπορεί να φταίει. Οπότε αυτό σιγά σιγά τώρα, επειδή έχουν αρχίσει και ψάχνονται, το βρίσκουν. Και είναι πραγματικά, υπολογίζεται εκεί, περίπου στο 46%. Και φυσικά μιλάμε για μια εταιρεία που δεν αρχίζει και δεν τελειώνει μόνο στο βούτυρο. Έτσι. Είναι ένα πολύ δυνατό προϊόν της, αλλά μιλάμε τώρα για μια σειρά προϊόντων. Είναι από τις νούμερο ένα γαλακτοκομικές εταιρείες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, μην πω στον κόσμο. Με πάρα πολύ ωραία τυριά, όπως το σκληρό δανέζικο τυρί, όπως το Ντάναμπλου, όπως το Ρεγκάτο, το αυθεντικό δανέζικο. Όπως μια καταπληκτική κρέμα γάλακτος, γιατί εγώ είμαι και φαν. Δηλαδή, πραγματικά η κρέμα γάλακτος είναι το κάτι άλλο. Πραγματικά, επειδή έχει πάρα πολύ ισορροπημένες πρωτεΐνες με λιπαρά, δηλαδή, αν το διαπιστώνεις με το που το φτιάξεις μια σάλτσα ή με το που το χρησιμοποιείς σε κάποιο γλυκό, πόσο ωραία δένει αυτή. Καταρχάς, να πούμε ότι όλες οι βόρειες χώρες έχουν επίσης τεράστια λιβάδια και τεράστιες εκτάσεις όπου τα ζώα είναι ελεύθερα. Πολύ σημαντικό, δεν είναι κάπου. Δηλαδή, και τα θα σας το πει και ο Στέλιος αύριο. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η κρέμα γάλακτος, το λέω πολύ απλά, δεν θα σε προδώσει ποτέ. Έτσι, θα τη χτυπήσει και θα γίνει αντίγυνη. Ακόμα και αν είσαι αρχάριος, ρε παιδί μου, ακόμα και αν πας, ξέρεις. Αγνό, αγελαδινό γάλα. Δεν υπάρχει, ας πούμε, ούτε σκόνη, ούτε τίποτα. Είναι το προϊόν. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η θεωρία, αλλά πολύ χαίρομαι που δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτήν. Ναι, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις. Αυτό είναι το καλύτερο σημείο. Πεινάσατε. Πάντα πεινάμε εμείς καταρχάς. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή πεινάμε πάντα. Δεν παίζει αυτή η ερώτηση. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Θα σηκώσουμε τους καλεσμένους, θα τους ξεβολέψουμε και θα τους βάλουμε να μαγειρέψουν. Θα βολευτούμε, μάλλον καλύτερα νομίζω. Θα παίζει την έδρα σου. Πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί ο Φώτης ο Χερακάκης και φέτος όριεται από τη ροή και τον ακούμε χωρίς μικρόφωνο. Είναι από δυνατό. Εδώ και μιλάμε για μια τεράστια απόσταση. Δεν είναι... Καλά, μιλάμε και για μια τεράστια προσωπικότητα, βέβαια. Έτσι. Επιστρέψαμε στα κόκκινα και στην νέα τηλεόραση με τον Αλέξανδρο και την Κατερίνα. Φυσικά με το εκλεκτό προϊόν της Άρλα, το μοναδικό αυτό βούτυρο. Σλουρπακ, το οποίο τρώγεται από σκέτο, στο ψωμί, μέχρι σε γλυκά, σε μπορεί να το βάλεις παντού, σε φαγητά, παντού. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Τι θέλετε να σας μαγειρέψω τώρα. Φυσικά θέλουμε. Ξαναφταλιάζουμε πλάκα, κάνεις. Θα φτιάξουμε μια μπριζόλα πολύ γρήγορη, σε μπουκές, έτσι για να δοκιμάσετε. Ναι. Με ξύσμα από σπεριδοειδή, τα οποία θα τα ψιλοκόψουμε, φρέσκο κρεμμυδάκι, ελαιόλαδο και φυσικά βούτυρο λουρπακ. Εγώ αυτό δεν κατάλαβα ποτέ. Πώς συνδυάζεται το κρέας και γενικότερα προϊόντα της μαγειρικής με σπεριδοειδή, με φρούτα. Θα το καταλάβεις. Νόμιζα με το βούτυρο. Θα το καταλάβεις στην πράξη. Θα το καταλάβω στην πράξη και στη γεύση, φαντάζομαι. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα πορτοκάλι, το οποίο απλώς με ένα μικρό μαχαίρι θα πάρω λίγο, ένα-δύο κομμάτια φλίδα από το πορτοκάλι. Αντίστοιχα από λάιμ, εντάξει, και από ένα λεμόνι, το οποίο δεν έχει κυτρινίσει εντελώς, αλλά δεν μας πειράζει. Αν δεν έχουμε lime και βάλουμε μόνο λεμόνι, θα είναι μεγάλη διαφορά. Όχι, μια χαρά θα είναι. Το lime απλώς είναι λίγο πιο γλυκό και του δίνει έτσι μια γλυκύτητα. Αυτά με ένα μαχαίρι τώρα θα έρθουμε να τα ψιλοκόψουμε πολύ καλά και θα τα ρίξουμε μετά στο τηγάνι σε μια επόμενη φάση, την οποία εγώ μου θα τη δεις πολύ καλά σε λίγο. Βλέπεις, το ψιλοκόβουμε έτσι. Το λεμόνι το περίμενα, το πορτοκάλι λίγο. Και όμως το πορτοκάλι κάνει τη διαφορά. Θα δεις πόσο ωραία θα μυρίσει. Α, θα δω κι όχι, θα δεις, δεν κατάλαβες. Θα βάλω να μαγειρέψεις. Α, θα βάλω να μαγειρέψω. Είμαι και πολύ της κουζίνας. Αν τρομάρας. Μαγειρεύεις. Θα σου πω ένα πράγμα. Στο σπίτι μου η κουζίνα δεν είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή, είναι ένα μικρό δωμάτιο που κανείς δεν πάει. Σκοτεινό, φοβούνται όλοι.
Ταυτόχρονα θα ψιλοκόψουμε εδώ το κρεμμύδι μας. Αμπόλικο κρεμμυδάκι βλέπω. Εντάξει, έτσι μπόλικο, ωραίο κρεμμυδάκι. Και μετά θα έρθουμε να κόψουμε σε μικρά κομμάτια την πριζόλα μας. Άρα ετοιμάζω εδώ όλα τα υλικά πάνω στο ξύλο κοπής. Δεν μου λες, εδώ... επίσης προτιμάμε φρέσκο κρεμμύδι. Για τη συγκεκριμένη συνταγή, καλό είναι αν θέλεις να πάρεις φρέσκο κρεμμύδι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ξερό, αλλά εγώ στη συγκεκριμένη συνταγή προτιμώ φρέσκο κρεμμύδι. Ξέρεις, εγώ σκέφτομαι, ρε, δεν είναι τώρα εναλλακτικές. Σε περίπτωση που μας βλέπει μια νοικοκυρά στο σπίτι και δεν έχει το φρέσκο το κρεμμύδι, αλλά έχει το χοιρινό. Δηλαδή... Θα μπορέσει πολύ, πολύ εύκολα να το κάνει με ξερό κρεμμύδι. Εδώ λοιπόν ψιλοκόβουμε την πριζόλα, την οποία όπως την κόβω, θα τη βάλω μέσα σε ένα μπολ. Με αυτόν τον τρόπο θα κόψω άλλη μία έτσι για να κάνω μια ωραία τηγανιά, γιατί φαντάζομαι ότι θέλετε να δοκιμάσετε μετά, έτσι δεν είναι. Έχεις μεγάλη φαντασία. Έχω μεγάλη φαντασία. Δεν το μαριναρούμε το κρέας. Τώρα θα μαριναριστεί. Θα μαριναριστεί σε λίγο ελαιόλαδο, λίγο αλάτι και λίγο φουσκωτισμένο πιπέρι. Στην θεωρία είμαι καλή στην πράξη κάπου. Ναι, κάτι γίνεται. Γιατί κάτι νομίζω από ό,τι κατάλαβα με τη συζήτηση που είχαμε και πριν λίγο στο γραφείο σου. Πολύ καλά κατάλαβα. Δεν καταλάβω καθόλου με την κουζίνα. Όχι, μην την ακούω. Ότι φτιάχνει πάρα πολύ ωραία το στο γιο σου. Πολύ ωραία το. Πολλά φιλιά στο παιδί μου. Πώς τον λένε? Γιώργο τον λένε. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο. Θα δώσω στη μαμά το λούρπακ εδώ και το βράδυ θα σου φτιάξει πάρα πολύ ωραία μπριζόλα, εντάξει. Απάντησε ναι. Χαχα, ακούω από μέρα, ακούσατε κι εσείς. Είστε τέρατα, αλλά εγώ στο παιδί μου θα μαγειρέψω σήμερα. Εντάξει. Με λούρπακ. Λοιπόν, έχουμε κόψει την μπριζόλα μας και εδώ θα ρίξουμε τώρα και θα γίνει θα ισοσυνδυασμός του ελαιολάδου με το βούτυρο. Όχι πολύ, αυτό. Μία κουταλιά, γιατί ήδη το κρέας είναι λιπαρό. Θα ρίξουμε μια-δυο πρέζες σαλάτι εδώ και φρισκοτριμμένο πιπέρι. Πιπεράκι, Και φυσικά δεν θα ρίξουμε άλλα λιπαρά στο τηγάνι μας, το οποίο θα ζεστάνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ. Και αυτό είναι ένα απλό μαρινάρισμα. Μπορείς αν θες να ρίξεις πάπρικα, μπορείς να ρίξεις λίγο κύμινο, μπορείς να το κάνεις με κόλιανδρο φρέσκο. Συγγνώμη, γιατί εγώ το μαρινάρισμα το είχα στο μυαλό μου ότι πρέπει να το αφήσεις 3, 4, 5 ώρες στο κρέας. Αυτό είναι ένα γρήγορο μαρινάρισμα. Υπάρχει μαρινάρισμα, ας πούμε, αν έχεις κυνήγι. Αυτό μπορεί να θέλει και 48 ώρες μέσα σε κρασί, με δάφνη. Ναι. Αυτό είναι ένα γρήγορο να πάρει τη γεύση από το αλάτι, το πιπέρι, το ελαιόλαδο και να το βάλουμε και φυσικά στο τέλος θα πάρει την ωραία γεύση το βούτυρο. Δεν μου λες, μια που χρησιμοποιείς λάιμ και πορτοκάλι, θα μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο ζωμό πορτοκαλιού στο κρέας. Θα μπορούσε άλλη συνταγή. Τώρα. Όχι ζωμό, αλλά θα μπορούσε στο τέλος να το κάνουμε. Θα δεις αν έχεις πολύ δυνατή φωτιά και έχουν ξατμιστεί πολύ τα υγρά, μπορείς να στύψεις λίγο πορτοκάλι. Όπως βλέπεις, το τηγάνι μου καπνίζει, αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Και κάπως έτσι θα αρχίσει να μυρίζει και το στούντιο σας. Τέλεια. Είναι οι πρώτες μυρωδιές στο στούντιο φέτος. Θα συνεχίσουμε. Και άντε, με το καλό. Τι πρέπει να κάνετε μαγειρικές. Έχουμε break. Κάνετε μαγειρικές. Δεν κάνουμε, πρέπει να κάνουμε. Με κάποιο τρόπο λοιπόν. Έτσι, αυτό εδώ μου είχε λίγο. Θα τα καταφέρω. Αυτό λοιπόν το αφήνουμε σιγά σιγά να γίνει. Και όσο αυτό γίνεται, να πούμε ότι σε όλους τους τηλεθεατές, γιατί από ό,τι κατάλαβα πήραν και τηλέφωνα, ότι μπορείτε να μπείτε στο site της Άρλα, Κατερίνα, έτσι δεν είναι? Μπορούν βέβαια να μπουν στο site της Άρλα και να δουν τα καταστήματα στα οποία θα επισκεφθούν οι δύο σεφ αύριο και μεθαύριο και τα οποία μπορούν να δοκιμάσουν και τις διάφορες συνταγές που θα φτιάξουν και την 15% έκπτωση που θα έχουμε στα Lurpak. Επίσης μπορείς μέχρι να ετοιμαστεί να μας πεις τι θα κάνεις φέτος το χειμώνα τηλεοπτικά. Καταρχήν, πριν σου πω αυτό, να πούμε ότι σήμερα διαλέξαμε και φτιάξαμε αυτή τη συνταγή, γιατί είναι η συνταγή που θα φτιάξουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ για να τη δοκιμάσετε από κοντά. Α, τέλεια. Εντάξει. Άρα έχετε κάνει πρώτη επίσημη εδώ στα χρυσά. Ωραία, οπότε συγγνώμη, γιατί έχω να κάτσω το βράδυ και να μαγειρέψω στο σπίτι και να μην πάρω τον γιο μου και να έρθω να σας βρω. Σε περιμένω αύριο. Ναι, μα σε παρακαλώ τώρα, δεν είναι τίποτα αύριο. Εντάξει, τη γλίτωσα και σήμερα. Τη γλίτωσα και αύριο. Εντάξει, μας έχει σπάσει την ύπνο. Λοιπόν, εδώ τώρα θα προσθέσουμε το ξύσμα από τα σπεριδοδή και ταυτόχρονα θα βάλουμε μέσα και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Και όσο αυτά μαγειρεύονται, θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Συνεχίζετε με τον Γιώργο τον Καπουτζίδη, κάνεις κάτι άλλο? Όχι, φέτος θα έχω τη χαρά να είμαι στο Sky μαζί με την Ελένη την Ψυχούλη στο σεφ στον αέρα. Θα είμαι δύο φορές την εβδομάδα. Επίσης μια κυρία που αγαπάει πολύ τη μαγειρική. Αγαπάει και είναι λατρεμένη και φίλη.
Να πούμε ότι θα είμαι δύο φορές τη βδομάδα, όλη τη σεζόν μέχρι τον Ιούνιο. Και φυσικά με μεγάλη χαρά θέλω να πω ότι θα μαγειρεύουμε τα προϊόντα της Άρλα, που είναι και ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής, το Chef On Air. Κατάλαβα, έχουμε... Θα είμαι βέβαια δύο φορές την εβδομάδα, γιατί έχω, πώς το λένε, έχω υποχρεώσει στην Κύπρο που κάνω... Τηλεοπτικές υποχρεώσεις. Ναι, τηλεοπτικές υποχρεώσεις. Κάνω μια εκπομπή ταξιδιωτική. Κάνεις τη ζωή σου ποδήλατο. Η οποία λέγεται, ξέρεις πώς λέγεται, κόκκινο ποδήλατο. Τίποτα, παιδί μου, εντάξει, φέτος, παιδιά, μας πάει το κόκκινο από την αρχή της σεζόν. Είμαι λοιπόν με ένα κόκκινο ποδήλατο εκεί και μαγειρεύω, θα γυρίσω όλα τα χωριά της Κύπρου για να ανακαλύψω νέες γεύσεις. Ουσιαστικά στο κόκκινο κι εσύ. Και ταυτόχρονα Δευτέρες και Τετάρτες κάνω τα σεμινάρια μαγειρικής στο στούντιο Συνταγές. Όποιος έρθει από την Κρήτη στην Αθήνα και στην Αγία Παρασκευή μπορεί να έρθει να κάνει ωραία σεμινάρια. Είναι τόσο ενδιαφέρον το φαγητό, τόσο πολύπλοκο σαν το κριτικό. Κοίτα, έχω πάει σε χωριά, Νίκο, τα οποία νομίζεις ότι είσαι 30 ή 35 χρόνια πίσω, μη σου πω και 40. Ναι. Και έχω βρει γιαγιάδες, έχω βρει παππούδες, έχω δει πως φτιάχνουν φιλούτζα, τυριά, όλα αυτά και είναι, έχει πάρα πολύ πάρα μεγάλο πολύ ενδιαφέρον. Και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους Κύπριους, οι οποίοι δυστυχώς, ενώ είναι δίπλα τους στα χωριά, δεν ταξιδεύουν να πάνε να τα δούμε. Εδώ λοιπόν, κοίτα, θα πάρουμε λίγο πορτοκάλι και θα σβήσουμε έτσι με λίγο χυμό. Αυτό. Άμα πέσει και ένα κουτσάκι μέσα, εντάξει, μην ανησυχείτε. Χαμηλώνω τη φωτιά. Τι από όλα αυτά που έχεις βάλει είναι αυτό που εμένα μου έρχεται και στη μύτη σαν μυρωδιά κανέλας. Είναι το lime. Είναι το lime και τα στεριδοειδή στο σύνολό τους. Αλλά τώρα θα σου έρθει μια πολύ πιο ωραία μυρωδιά που θα είναι φυσικά το βούτυρο. Και θα δεις ότι δεν χρειάζεται πολύ. Και πόσο γρήγορο είναι. Χρειάζεται έτσι μια γεμάτη κουταλιά αυτό, να το βάλεις και να έρθει απλώς να το γυρίσεις σιγά σιγά, να έρθει να λιώσει, να πάρει όλες τις ωραίες μυρωδιές. Κοίτα, βλέπεις, εδώ. Και για αυτή τη μια κουταλιά θέλω να σου πω πολύ συγκεκριμένα. Σήμερα που μαγειρέψαμε ήταν μια κυρία και επειδή πήγαμε με το Lurpak, ήθελε να μας ευχαριστήσει και έβαλε την κατσαρόλα πολύ και της λέει όχι, όχι, βγάλει το. Δεν χρειάζεται πολύ. Μια-δυο κουταλιές είναι αυτές που θα σου δώσουν την υφή, θα σου δώσουν τη γεύση. Κοίτα, είναι και όχι την υπερβολή. Έχουμε συνηθίσει όμως εμείς εδώ λίγο να το τυγκάρουμε και στο ελαιόλαδο. Ναι. Εντάξει, τώρα κοίτα. Είναι άμα φτιάξει, ας πούμε, κουλουράκια βουτύρου, αν φτιάξει ένα γλυκό όπως φτιάχνει ο Στέλιος. Ο Στέλιος χρησιμοποιεί 250 γραμμάρια. Είναι ζαχαροπλαστική. Δεν το τσιγουνεύονται το λάδι. Και το ελαιόλαδο ακόμα. Οπότε. Του φαίνεται φυσικό. Όχι, δείξτε το ελαιόλαδο, καλό είναι να μπαίνει και έτσι είναι και τοπικές συνταγές. Mm-hmm. Απλά από εκεί πέρα βάζουμε και μια κουταλιά βουτύρου για να εκεί είναι που αναδεικνύει τη γεύση. Mm. Το κάτι παραπάνω δηλαδή. Δεν χρειάζεται υπερβολές. Νομίζω ότι θέλει αυτό. Μια πρέζα αλάτι. Έχει πάρει τη γεύση καταπληκτική από το βούτυρο. Θέλει ένα δεκάλεπτο δηλαδή έτσι. Ένα δεκάλεπτο για να έχουμε ένα έτοιμο πιάτο. Λοιπόν, θέλω να φυσήξει καλά. Θα φυσήξω καλά. Οι κυρίες έτσι, sorry. Θέλω να φυσήξει καλά. Εδώ. Δεν καίγομαι εγώ. Δεν καίγεσαι. Καλά κάνεις λοιπόν. Και πες μας τι έχεις δοκιμάσει, τι σε σερβίρω. Εσύ θα πάρεις το πιάτο. Εντάξει, είναι φανταστικό. Καλό. Και θα δεις ότι το βούτυρο δημιουργεί και έτσι και μια ωραία. Αυτό το υγρό είναι μια ωραία σάλτσα. Είναι τέλειο και μου αφήνει και μια γλυκάδα στο τέλος στη γεύση που εγώ πεθαίνω με αυτό. Αυτή είναι από τα στεριδοειδή. Πάρα πολύ. Και λίγο φρισκοτριμένο πιπέρι. Αυτό μπορούμε να το συνοδεύσουμε και με μακαρόνια. Αυτό να φτιάξεις μία πένες, μία πένες της βράσης, να τις σουρώσεις και να τις βάλεις εδώ μέσα. Να το ανακατέψεις και το έχεις σερβίρει στο γιο σου μια χαρά. Πολύ γρήγορα και είναι φανταστικό. Λοιπόν, κάτσε όμως, θέλω κάτι να σου πω. Θα κάνω λίγο υπομονή. Περίμενε. Επειδή υποσχέθηκες ότι θα φτιάξεις συνταγή. Με το ένα χέρι. Στην έβαψα. Εδώ, σου κάνω δώρα, φίλοι μου, αγαπημένοι. Έτσι ώστε να μαγειρεύεις. Μη υπονομή. Να μαγειρεύεις. Ότι θέλω να μου τη δέσεις κιόλας. Θα τη δέσω κιόλας. Ολοκληρωμένη η πρόταση. Εντάξει. Δείτε με έτσι, δεν θα ξαναδείτε. Να σου πω, μεταξύ μας πάει και με τα ρούχα που φοράς. Ναι, η αλήθεια ταιριάζει. Ταιριάζει. Θα την βγάλω και το μαλάκι σου. Και με το χέρι. Όσο σκέφτομαι πόσο πολύ θα λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι όμορφη, είσαι μια κούκλα. Εντάξει, κοίτα, επειδή σε αγαπάω, περίμενε. Θα λερωθεί πολύ αυτή η ποδιά. Για να δούμε. Θα έρθω του χρόνου να τη δω. Κοίτα, με το κουλό. Έλα. Τέλειο. Καταπληκτικό. Γιατί δεν έχει μυρίσει όλο το στούντιο. Κατερίνα. Δεν σας μυρίζει αυτό. Δεν θα σε πείσουμε παραπονέμα. Είμαι τόση ώρα περίμενα. Εμά. Πάρα πολύ. Δεν τους λέω καν να φυσήξουν. Τίποτα.
Εσύ έφυγες μόνος σου. Και έτσι τακτοποιούμε και την κουζίνα μας, πάρα πολύ βασικό. Καταπληκτικό. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Σε περίπτωση που έχουμε πολλά άτομα να τραπεζώσουμε. Ναι. Με την ίδια διαδικασία τα κάνουμε όλα. Κοίτα, αν έχεις ας πούμε 10 άτομα και θες να κάνεις αυτό, ναι, θα μπορούσες να βάλεις 2-3 τηγάνια πάνω στην κουζίνα ταυτόχρονα και να τα κάνεις και να τα ενώσεις όλα. Ωραία, να στο θέσω εγώ αλλιώς. Αν έχω ένα τσικάλι. Ένα τσικάλι. Μπορούμε να τα βάλουμε εκεί που χωρέει μεγαλύτερη ποσότητα. Ένα αντικολλητικό σκεύος, ρε παιδί μου, μεγάλο. Θα σου πω, μπορείς να κάνεις μια τέτοιου τύπου τηγανιά, η οποία όμως είναι λίγο διαφορετική και είναι αυτή που συνήθως κάνουν πιο πολύ στη Θεσσαλία. Δεν την κάνουν τόσο γρήγορα, εντάξει. Την κάνουν μαζί με ντομάτα και το αφήνουν και βράζει το κρέας. Γιατί όταν το κάνεις σε δυνατή φωτιά, βάλεις και το βούτυρο στο τέλος, δίνει τη γεύση και γίνεται μαλακό, είδες που ήταν μαλακό. Αν αυτό πάει και σιγοβράσει, σκληραίνει το κρέας και μετά θέλει χρόνο για να έρθει να μαλακώσει. Θέλει τόσο. Αυτή είναι μια συνταγή που την κάνανε πάρα πολύ στα χειροσφάγια. Όταν λοιπόν έκαναν το χειροσφάγι. Mm-hmm. Είναι το κομμάτι του λαιμού που ήταν εύκολο ή πανσέτα και το κάνανε τηγανιά για να πίνουν την τσικουδιά του και να συνεχίσουν. Έτσι, για μεζέ. Τέλεια. Εντάξει, αυτά και πολλά πολλά ακόμα θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε τη μοναδική εμπειρία του Λούρπακ παρέα με τον Αλέξανδρο τον Παπανδρέου και τον Στέλιο τον Παγκλιάρο. Βέβαια, από σήμερα ξεκινάτε ή από αύριο στα. Από σήμερα είμαι εγώ σε σπίτια. Αύριο έρχεται και η υπόλοιπη ομάδα με τον Στέλιο και είμαστε συνέχεια σε σπίτια σε σούπερ μάρκετ. Οπότε η εμπειρία Άρλα είναι φυσικά για εμάς αύριο, έτσι. Και για αύριο και για την Παρασκευή θα είμαστε εδώ στην πόλη. Και πιστεύω ότι θα περάσουμε καταπληκτικά. Όχι, μάλλον θα περάσουμε αύριο, καταπληκτικά. Αύριο και όλα θα είμαστε πάλι εδώ. Εδώ με τον Λούρπακ, με τον Στέλιο Παρδιάρο. Εντάξει. Το βασιλιά της σοκολάτας. Λάδι της σοκολάτας. Δηλαδή, θα είναι η στιγμή μου. Συγγνώμη, αλλά προτιμώ τα γλυκά. Εντάξει, τότε νομίζω ότι την πορεία μπορεί να την κρατήσει να τη δώσει αύριο στον Νίκο. Να κάνουμε και αύριο απονομή. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο tour. Καλά ταξίδια. Καλέ επιτυχίε στα τηλεοπτικά σου δρόμενα. Καλέ μαγειρικέ. Και ευχόμαστε στο επανειδήν και σύντομα. Να μας ξανάρθετε. Σε περιμένω με το γιο σου. Τέλεια, τέλεια. Και ανυπομονούμε να τους δούμε όλους στα καταστήματα και να τους γνωρίσουμε και από κοντά. Ξανά το site για τις πληροφορίες. Το site στο arlafoods.gr. Πολύ ωραία, να είστε γεροί και δυνατοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις για να το αδειάσουμε αυτό το πιάτο με τον τρόπο που μόνο εμείς ξέρουμε και επιστρέφουμε σε λίγο.